Από τη Γερμανία ήρθε ο μικρός Θοδωρής για να μείνει το καλοκαίρι στη φωτεινή όλο ομορφιές Ελλάδα μας, στο σπίτι της γιαγιάς του. Θες ο γαλανός ουρανός μας, θες η όλο φως χώρα μας, θες το ήρεμο γεμάτο θαλπορή περιβάλλον του σπιτιού της γιαγιάς του Θοδωρή, θες η ξεχωριστή φροντίδα, έτσι όπως ξέρει να την προσφέρει η Ελληνίδα γιαγιά, που έχει στάση και τρόπο ζωής το του παιδιού μου τα παιδιά δύο φορές παιδιά μου, θες η σχολαστική καθαριότητα, οι λαχταριστές λιγουδιές και οι ποικίλες νοστιμιές, θες τα πρωτόγνωρα βιώματα του Θοδωρή να ακούει καθημερινά τον ήχο της καμπάνας και κρατώντας το χέρι της γιαγιάς του το τρυφερό μα και ασφαλές να πηγαίνει στην εκκλησία και να κοινωνεί μαζί της το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θες το αναμένο καντιλάκι στο σπίτι, η ευωδιά του μοσχοθυμιάματος. Θες το κοινό τραπέζι, η βραδινή προσευχή, η αγκαλιά της γιαγιάς του που ήταν το λιμάνι του μετά τα παιχνίδια. Θες που το βραδινό του ύπνο συνόδευαν παραμύθια και ιστορίες, έβαλαν το Θοδωρή σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής που τον αγάπησε πολύ. Τρόπο ζωής που τον ηρέμησε, τον έκανε χαρούμενο. Τρόπο ζωής που του τέριαζε. Και όταν έφυγε πίσω στη Γερμανία, εκεί ο μικρός Θοδωρής ήταν όλος αναμνήσεις, όλος νοσταλγίες. «Μαμά, πότε θα πάμε στην Ελλάδα της γιαγιάς?» «Μαμά, θέλω να πάω στην Ελλάδα της γιαγιάς». «Ναι, μικρέ μου Θοδωρή. Ευτυχώς που στην Ελλάδα της γιαγιάς σου έχει ακόμα σπιτικά που είναι φυτώρια ισορροπημένων προσωπικότητων. Ευτυχώς που ακόμη στην Ελλάδα της γιαγιάς σου οι οικογένειές της χρησιμοποιούν τον πνευματικό πλούτο των παππούδων. Πλούτο που τον συνθέτουν το παραμύθι και το νανούρισμα, το θυμίαμα και το καντήλι, τα ποίηματα και οι ιστορίες της πατρίδος». Ευτυχώς, μικρέ μου Θοδωρή, που στην Ελλάδα της γιαγιάς σου είναι σφιχτά δεμένες οι γενιές των παππούδων και των εγγονών και απολαμβάνει κανείς την υπέροχη εικόνα να κρατούν τα χέρια, να έχουν τα δικά τους μυστικά, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, να συμπορεύονται γλυκά η αθωότητα από τη μια και η πείρα από την άλλη, να συμπορεύονται αρμονικά η αφελότητα με τη σοφία, η παρορμητικότητα με τη σύνεση, τα ερωτηματικά και οι αναζητήσεις με την πίστη, τη βεβαιότητα, το καταστάλαγμα. Αυτή είναι η εικόνα στην Ελλάδα της γιαγιάς σου, Θοδωρή. Μακάρι, μικρό μας αγοράκι, αυτές οι εικόνες να μην ξεθοριάζουν, αλλά να πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα της γιαγιάς σου. Μακάρι.